Πάμε να συναντήσουμε σε Σύρο την κυρία Λίκη Λεονταρίτη, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού Σύρου Ερμούπολης. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Όμορφη Ερμούπολη. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είσαστε καλά και χαιρόμαστε πολύ που κλείνετε μαζί μας. Δική μας η χαρά. Βλέπω κύριο χαρακτηριστικό του καιρού φέτος στην Κρήτη είναι ισχυρή άνεμη, αλλά και στη Σύρο από ό,τι καταλαβαίνω φυσάει αρκετά. Κυκλάδες. Εδώ κυκλαδίνει η άνεμη, μια χαρά. Είμαστε συνηθισμένοι. Και είναι και πάντα αγαπημένοι. Έχουμε προσαρμοστεί, ζούμε με τους ανέμους και τη λουκφόσκο. Το ξέρετε πολύ καλά. Πολύ αγαπημένοι, αρκετά, αγαπημένο νησί, ισχυρό το τουριστικό ρεύμα και από τον εσωτερικό τουρισμό, με τα υπέροχα βέβαια διατηρητέα εκεί στη Σύρο. Και έχετε αναλάβει και μία πρωτοβουλία να τα αναδείξετε από ό,τι μαθαίνουμε. Γενικά η πολιτιστική ταυτότητα του νησιού είναι ισχυρή και έχουμε πάντοτε ένα τέτοιο σχήμα αρκετά δυνατό. Πώς πηγαίνει φέτος το τουριστικό ρεύμα, κυρία Λεονταρίτη? Και ως αντιδήμαρχος πολιτισμού μπορώ να σας να επεκταθώ στο κομμάτι αυτό. Θα σας πω ότι ό,τι έχει σχέση με τον τουρισμό είναι αρκετά ικανοποιητικό. Αξίζει να αναφερθώ ότι ιδιαίτερα το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, εδώ το νησί, να μου επιτραπεί η έκφραση, βούλιαξε. Και βέβαια ήδη έχει αρχίσει αυτή η κίνηση, η οποία όπως προανέφερα είναι σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. Αναφορικά τώρα με τις αγορές που στηρίζουν φέτος τον τουριστικό προορισμό της Σύρου, ποιες είναι αυτές? Να αφήσουμε απ' έξω τον εσωτερικό τουρισμό, από Ευρώπη. Ναι, πάλι σας αναφέρω, επειδή υπάρχει αντιδήμαρχος τουρισμού και μπορεί να μην τον παρακάμπτουμε, να αναφερθεί σε αυτό. Θα πω εντάχει ότι από Αμερική και Ευρώπη έχουμε ιδιαίτερους τέτοιους επισκέπτες. Αρκετά ικανοποιητικά, πέρα από τον εσωτερικό όπως είπατε, που όπως ξέρετε πολύ καλά η Σύρος είναι ένα καλό αστικό κέντρο από τη δημιουργία της Ερμούπολης. Λοιπόν, δεν είναι ο αμυγός τουριστικός προορισμός όπως είναι τα άλλα κυκλαδονίσια, δηλαδή Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος. Σωστά. Έχει το δικό της τουρισμό, το δικό της τουριστικό στίγμα και βασίζεται πάρα πολύ πάνω σε αυτό και το οποίο και εξελίσσεται ιδιαίτερα. Ξέρετε, και πολύ σωστά κάνετε και επικεντρώνεστε στο κομμάτι του πολιτισμού. Ξέρετε, κομμάτι πολιτισμού, καλοκαίρι, νησί, Κυκλάδες, σημαίνει θεματικός τουρισμός. Πόσο πολύ ανάγκη έχει η Ελλάδα την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των κύριων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής ξεχωριστά, μεταξύ αυτών βέβαια και η Σύρος με τον πολιτισμό της και τα φεστιβάλ της. Να αναφερθώ ότι έχουμε 16 διεθνή φεστιβάλ. Ήδη βρισκόμαστε στην εξέλιξη του τέταρτου φεστιβάλ, που είναι το 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Αιγαίου, και ακολουθούν, όπως αντιλαμβάνεστε, άλλα 12 μέχρι και τον μήνα Οκτώβρη. Φεστιβάλ τα οποία έχουν το δικό τους κοινό, το οποίο πραγματικά ακολουθεί αυτά τα φεστιβάλ και κάθε χρόνο επισκέπτονται το νησί της Σύρου. Και πέρα από αυτό, να αναφερθώ ότι έχουμε περίπου 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις φέτος, οι οποίες ξεκίνησαν από το τέλος του Απρίλη του έτους και ολοκληρώνονται μέχρι τον μήνα Νοέμβριο. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται, πολιτιστικοί σύλλογοι, φεστιβάλ, συναυλίες, επαιδιακά, τα πάντα είναι όλα εδώ και συνυπάρχουν αρμονικά σε αυτό τον ευλογημένο τόπο. Και πόσο πολύ ανάγκη έχουμε αυτές τις δράσεις, κυρία Λεονταρίτη, μετά από 2 χρόνια πανδημίας βέβαια, που είχε μπει ένα φρένο και ένα στόπ στη διοργάνωση παρόμοιων εκδηλώσεων. Αν και εμείς, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν έχουμε σταματήσει καθόλου. Δηλαδή και σε περιόδους πανδημίας και πέρσι, δηλαδή και το περσινό καλοκαίρι και το προπέρσινο, προσπαθούσαμε με προσαρμογή στα μέτρα των υγειονομικών συνθήκων να κάνουμε εκδηλώσεις και είχαμε καταφέρει αρκετά πράγματα. Φέτος λοιπόν είναι ένας λόγος παραπάνω το ότι έχουμε επεκταθεί και όλος ο κόσμος και όλοι μας το έχουμε αυτό μεγάλη ανάγκη. Πάντοτε όμως με προτεραιότητα τη δημόσια υγεία. Δηλαδή ακόμη και τώρα που τα πράγματα είναι λίγο πιο χαλαρά,
ό,τι διοργανώνουμε πάντοτε είναι σε προτεραιότητα αυτό. Και δόξα στον Θεό, νομίζω ότι τα έχουμε καταφέρει αρκετά καλά μέχρι τώρα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε επίσης, καλά. Επίσης, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Και έχετε ανοιχτή πρόσκληση να έρθετε στο νησί μας και να σας φιλοξενήσουμε. Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κυρία Λεονταρίτη. Να είστε καλά. Εξαιρετικός τόπος. Εγώ στάθηκα βέβαια εκεί στα αρχοντικά, στα διατηρητέα. Μεγάλη προσπάθεια εκεί των αντιδημάρχων γενικά. Ένας τόπος που όποιος πάει μία φορά, το μόνο σίγουρο θα επαναλάβει την επίσκεψη.